Ναι, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μείνουμε στο θέμα και ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα μείνει. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, θα τον καλησπέρισω και θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Να δούμε τα όσα συμβαίνουν με το ΕΚΑΒ, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική. Γεια σας, κύριε Μαθιόπουλε, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζάκη. Γεια σας. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δύσκολη, όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε σχέση με την τήρηση ασθενοφόρων που έχουμε πρόβλημα στην Αττική, αλλά και με διασώστες. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, το έχουμε πει σχεδόν σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, αλλά θα πρέπει να γίνεται πάντα ένα τέτοιο περιστατικό και να βγαίνει στη δημοσιότητα, να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα λύσουμε, δεν υφίστανται το 2023. Να μην υπάρχουν και διασώσεις και ασθενοφόρα για να προσφέρουν το νοσοκομιακή φροντίδα. Λοιπόν, βλέπω ότι. Ναι, για το περιστατικό, αν ξέρετε, κύριε Μαθιόπουλε. Η ενημέρωση για το περιστατικό είναι ότι. Η ενημέρωση που έχουμε, η πρώτη κλήση ήταν 10:59. Ωραία. Η πρώτη κλήση και ανέφερε η πρώτη κλήση ότι υπάρχει μια αδυναμία. Καταβολή δυνάμεων, μιλούσε για μια έγκυο 8 μηνών, είχε αδυναμία και καταβολή δυνάμεων. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά εδώ στην Αττική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να υπάρχουν και 40 περιστατικά σε αναμονή. Και προσπαθούν εδώ οι συνάδελφοι στο συνοδευτικό κέντρο με υπεράνθρωπες προσπάθειες. Γιατί όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, προσπαθούν να αξιολογήσουν ποια περιστατικά, να κατηγοριοποιήσουν τα περιστατικά ανάλογα τη βαρύτητα του περιστατικού. Και έτσι γίνεται η διαχείριση. Αλλά πόσες δεν είμαστε μάγοι. Έγιναν, πόσες κλήσεις έγιναν από το ΕΚΑΒ, πρόεδρε, πόσες κλήσεις έγιναν από το ΕΚΑΒ? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ενημέρωση που έχω για την ώρα κλήση την πρώτη. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κλήσεις, δεν μπορώ να έχω, δεν γνωρίζω. Επομένως το ΕΚΑΒ καθυστέρησε δύο ώρες. Ναι. Έχει γίνει, γίνεται έρευνα. Ώρες, ναι. Αν το επόμενο, η δεύτερη επικοινωνία που υπήρχε μετά την πρώτη, τι ώρα έγινε, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Αν έγινε μετά από μία ώρα ή μία μισή και δόθηκε ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα και έτσι ενεργοποιήθηκε το σύστημα, μίλησε γιατρός του κέντρου και προσπαθούσε να μιλήσει με τους συγγενείς εκεί και δεν έβρισκε και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά να είμαι σίγουρη ότι επειδή καταγράφονται. Επειδή καταγράφονται όλες οι κλήσεις τα πάντα, αυτά θα φανούν όλα. Θα φανούν αναλυτικά. Κύριε Μαθιόπουλε, σας παρακαλώ, βοηθήστε μας στο εξής και θα έρχεται αμέσως και η ερώτηση του συναδέλφου. Πόσες χιλιάδες κλήσεις έχουμε στην Αττική, για παράδειγμα, καθημερινά, γνωρίζουμε? Στο συντονιστικό στην Αττική δεχόμαστε περίπου 3 με 3.500 κλήσεις το 24ωρο. Το 24ωρο. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μόνο ώρα? Μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική. Οι ώρες αιχμής σίγουρα μετά τις 10 μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι τεράστιος ο όγκος των κλήσεων και σίγουρα πολλά τα περιστατικά. Και τα ασθενοφόρα που υπάρχουν, που σας είπα, είναι 40 με 45 ασθενοφόρα στα επίγοντα μαζί 50 με κάποιες κινητές μονάδες που έχουμε, σίγουρα δεν υπάρχουν αυτά τα ασθενοφόρα. Ο μέσος χρόνος. Όπως είπα, οι συνάδελφοι να δίνουν καθημερινή μάχη στο συντονιστικό κέντρο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα επίγοντα περιστατικά. Αυτό είναι αλήθεια και το ξέρουμε όλοι. Βοηθήστε με στο εξής. Ο μέσος όρος ανταπόκρισης αναπεριστατικό υπάρχει? Γνωρίζουμε τέτοια στοιχεία, κύριε Μαθιόπουλε? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνουμε, γιατί όπως σας είπα, αν εμείς δούμε ότι ένα περιστατικό ή ένα τροχαίο, πολύ σοβαρό τροχαίο, ή ένα καρδιολογικό ή ένα περιστατικό. Αν είχε δοθεί όπως στην αρχή σας είπα ότι μία εγκυμονούσα ή σπάσανε τα νερά ή είναι για να πάει στο νοσοκομείο για να τεκνοποιήσει. Άρα τρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, τα αξιολογούμε και στέλνουμε ή ακόμα ακυρώνουμε κάποια στενοφόρα που τα έχουμε στείλει σε ένα περιστατικό που θεωρητικά είναι πιο ελαφρύ. Και το για στέλνουμε να φύγει, να φύγει να πάει στο πιο επίγον περιστατικό. Κατανοητό. Αυτό γίνεται κάθε λεπτό, κάθε ώρα που περνάει στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, και το γιατί δεν υπάρχουν. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ποιος είναι, να μας πει? Ενδεικτικά θα σας πω ότι στην Αττική έχουμε 50 ασθενοφόρα μαζί με τις κινητές μονάδες. Ναι. Θέλουμε 80 για να λειτουργήσουμε, αλλά αν πάμε στο ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα δούμε ή στα ευρωπαϊκά στάνταρ, θα δούμε ότι ανά 35.000 θέλουμε ένα απλό ασθενοφόρο και ανά 100.000 μια κλειστή μονάδα. Άρα ξεπερνάμε τα 120 για να λέμε ότι έχουμε προνοσοκομιακή φροντίδα. Και διασώστες και τον αριθμό των διασωστών, κύριε Μαθιόπουλε.
και τουλάχιστον πανελλαδικά για να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν τουλάχιστον αυτή την περίοδο και γενικότερα όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Θα θέλαμε 1.200 διασώστες για να ενισχύσουμε πανελλαδικά όλους τους τομείς όλη την Ελλάδα και σίγουρα να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι 450 διασώστες που έχουν έρθει εδώ και 3 χρόνια εν μέσω πανδημίας. Να λυθεί το θέμα. Τα νησιά πώς είναι, πόσα σύνοφορα κυκλοφορούν στα νησιά, στο Αιγαίο, πόσα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Χίο, στη Λέσβος. Σε όλα τα νησιά μας. Κάποιος έχει μια κλίση, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε, σας παρακαλώ το κινητό, γιατί ακούγεται. Να μου λίγο, γιατί ήταν. Ναι, κύριε Μαθιόπουλε, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, ερώτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, για τα νησιά τώρα, για τα ασθενοφόρα και το τι γίνεται εκεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται, κύριε Μαθιόπουλε, το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα σας πω δεικτικά ότι σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, εκτός τη Ρόδο, τη Μυτιλίνη, έχουμε ένα ασθενοφόρο. Σε κάποιες περιπτώσεις, στοιχείο και στην. Στοιχείο που βγαίνει σε μερικές μέρες και δεύτερο ασθενοφόρο. Μάλιστα. Και στην Ικαρία, σε όλες τις άλλες περιοχές. Ένα ασθενοφόρο. Όπως είναι η Μύκονο, η Πάρο, η Νάξο, η Άνδρος, η Σαντορίνη, η Ήος. Σε όλα αυτά τα νησιά βγαίνει ένα ασθενοφόρο γιατί παίρνουμε άτομα από άλλες περιοχές να καλυφθεί ο αριθμός 10 έτσι ώστε για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο. Λοιπόν, κύριε Μαθιόπουλε, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, καλή συνέχεια να έχετε, καλό απόγευμα. Έλα, Δημήτρη.